κόκκινο ακούτε. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής υπουργός αρμόδιας για θέματα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Είναι ο Νίκος Ξηδάκης, είναι ο κύριος Νίκος Ξηδάκης, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε λοιπόν τη συνεδρίαση στη Βουλή για τον έλεγχο από το Ευρωκοινοβούλιο καταρχήν για την υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος. Και βεβαίως έχουμε και την κατάθεση του νομοσχεδίου για το προσφυγικό. Επειδή έκανα μια μικρή αναφορά για το δεύτερο, για το προσφυγικό, να δούμε τι συνέβαινε, κύριε Ξηδάκη, μέχρι σήμερα και πόσο δηλαδή η χώρα περπατούσε παραλλήλως με τα ευρωπαϊκά φόρα και τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και τι αλλάζει. Κοιτάξτε, με το νομοσχέδιο καταρχάς υπάρχει μια ανάγκη πρακτική και πιεστική να εξυγχρονίσουμε και το πλαίσιο υποδοχής και τις δομές. Υπάρχει ανάγκη να ενσωματώσουμε την ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά κυρίως με αυτό το νόμο επιχειρείται να αναμορφωθεί και να ενισχυθεί η υπηρεσία ασύλου, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια περίπου έχει γίνει μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Το προηγούμενο διάστημα σχεδόν δεν υπήρχε, που λειτουργούσε τόσο τραγικά, που ήταν σαν να δεν μπορούσε κάποιος, μπορούσε, θεωρητικά μπορούσε να καταθέσει μια αίτηση ασύλου, αλλά θα εξεταζόταν σε πάρα πολύ χρόνο και τα ποσοστά αποδοχής ήταν κάτω από το 1%. Τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει ένα μέσο όρο εξέτασης 3 μήνες περίπου, που είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ναι. Και ποσοστά αποδοχής ολοκλήρωσης με περίπου στο 46%, που είναι πάλι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ενισχύεται λοιπόν και... Στο προηγούμενο, κύριε Ξηδάκη, ήταν πολιτική επιλογή με Φερετζέ ή ήταν πολιτική επιλογή? Όχι, πολιτική επιλογή και επίσης ενισχυμένη από την τραγική αβελτηρία της ελληνικής διοίκησης. Ότι δεν κάνουμε τίποτα και άρα κανείς δεν θα μας ενοχλήσει, κανείς δεν θα έρθει να κάνει αίτηση ασύλου. Βέβαια, εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν τα κέντρα κράτησης μεταναστών και ετούντων ασύλου, η Ελλάδα είχε φάει τέτοιες τιμωρίες και αποκλεισμούς σε μια κατάσταση που είχε οδηγήσει τη χώρα να μην την θεωρούν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ασφαλή. Αυτό τώρα που συζητάμε εμείς για την Τουρκία. Επίσης οργανώνεται καλύτερα και συστηματικά η υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Αυτό δεν είναι, να ρωτήσω, κύριε Ξηδάκη, η αρχή προσφυγών. Ναι. Αυτό δεν είναι λίγο στο ότι, εγώ συμφωνώ απολύτως, ότι η Τουρκία, και είναι και πολύ σημαντικό σε νόμο αυτό να είναι, ότι δεν είναι μια ασφαλής χώρα για τους κυνηγημένους, αλλά... Όχι, δεν μπορεί να είναι σε νόμο, διότι η εξέταση κάθε αίτησης για άσυλο γίνεται αυστηρά εξετολικευμένα. Ένας-ένας. Αναπερίπτωση. Αυτό είναι και το κλειδί ασφαλείας ως διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και ο χειριστής της υπόθεσης εξετάζει κάθε άνθρωπο μοναδικά. Είναι σαν δικαστή. Για κάποιον άνθρωπο μπορεί να είναι ασφαλής η χώρα από την οποία πέρασε, για κάποιον άλλον να συντρέχει διαφορετικός λόγος. Ναι. Αναλόγως και της προσωπικότητας, των προσωπικών χαρακτηριστικών του θρησκεύματος, των πεποιθήσεων, και αυτό είναι και η μεγάλη διασφάλιση για τη μοναδικότητα του ανθρώπου και τη μοναδικότητα της περίπτωσης. Ωραία. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα, που είναι και αυτό πρώτο θέμα, που αφορά ουσιαστικά και το στοίχημα ή τουλάχιστον την εντολή που πήρε η κυβέρνηση, πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το Σεπτέμβρη. 2 ζητήματα ήταν. Για να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές, ότι το Σεπτέμβρη είχαμε εκλογές και βεβαίως τα ζητήματα ήταν 2. Ποιος θα κάνει διαπραγμάτευση, το κομμάτι με τη συμφωνία να γίνει, αυτό το θέμα της αξιολόγησης δηλαδή, να ολοκληρωθεί, και το δεύτερο θέμα, το χρέος. Σε αυτά πήρε εντολή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ σαφές. Και βεβαίως στην πλάτη μια συμφωνία που ήδη υπήρχε από τον Ιούλιο.
Έτσι είναι τα πράγματα. Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, στη συμφωνία με τους θεσμούς, όπως λένε, τους δανειστές δηλαδή, πού ακριβώς βρισκόμαστε και είναι ορατό στο τέλος ή εντός του Απρίλη να έχουμε συμφωνία, γιατί αυτό αλλάζει δεδομένα. Κοιτάξτε, προεβλέπετο και τώρα είναι και ορατό μετά από ένα μακρύ διάστημα, πάνω από 2 μήνες κολλησιεργίας και πιέσεων, κάτι που το ξέρουμε εδώ και 6 χρόνια βέβαια. Στην περίπτωση αυτή όμως τώρα είδαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε προχωρήσει τις προαπαιτούμενες μεταρρυθμίσεις με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και πυκνότητα. Ήταν άλλωστε η στρατηγική της κυβέρνησης να τελειώσουμε γρήγορα, να βγούμε στην αξιολόγηση, να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να αλλάξει το κλίμα. Να αλλάξει όχι το κλίμα ψυχολογικά μόνο, αλλά και ουσιαστικά. Αυτό που συναντήσαμε είναι ότι σκάλωσαν στο τελευταίο σκαλοπάτι συνομιλίες, το τελευταίο στάδιο, και με αφορμή την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού στέξιδοτικού έγιναν μια μεγάλη παρέλκυση με παζάρια, καν το πιο πολύ. Στο τέλος έγινε μια σχεδόν ταύτιση, σύγκληση ως ταυτίσεως με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά μπήκε το Διεθνές Ταμείο στο παιχνίδι, το οποίο εκτός των άλλων, εκτός που ζητάει διάφορα πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη του, ενώ δεν προβλέπονται στη συμφωνία, δεν περιέχονται, πρέπει να περιληφθούν, κάνει μια διασταλτική ερμηνεία. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι έχει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική προσέγγιση και δικούς του αριθμούς, δικές του εκτιμήσεις. Δηλαδή, ενώ οι ελληνικές εκτιμήσεις και οι εκτιμήσεις της Κομισιόν ταυτίζονται και για το έλλειμμα, για όλα. Διαφορετικά νούμερα. Ναι, και η πολιτική οπτική των πραγμάτων. Και η πολιτική και η στρατηγική είναι. Η Ευρώπη, λίγο πολύ, εντάξει, να το πούμε διαφορετικά, οι Ευρωπαίοι δανειστές έχουν ξεζουμίσει την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει εδώ που τα λέμε να την ξεζουμίσουν άλλο, πρέπει να μείνει όρθια, ας το πούμε λίγο χοντρά. Έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό, έχουν αλλάξει οι αιμονές, ας πούμε, περί λιτότητας, τρώνε ραπίσματα από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα από πολλές μεριές και όχι από την απίθαρχη Ελλάδα. Το προσφυγικό, η τρομοκρατία, όλη η ιστορία αποδεικνύει βέβαια πάντα ότι η οικονομία είναι πολιτική, έχει αλλάξει και αλλάζουν οι προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες και η ουσία. Δηλαδή δεν έχει οδηγήσει πουθενά αυτή η πολιτική της λιτότητας. Το πιο τυπικό παράδειγμα είναι η Φιλανδία. Ο καλός μαθητής της λιτότητας και αυτή που κουνούσε το δάχτυλο και στην Ελλάδα μεταξύ άλλων, βρίσκεται για 3η χρονιά σε συνεχόμενη ύφεση, με αυξανόμενη ενεργία, με οδυνηρές μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Ένα τελευταίο, κύριε Αξιδάκη, θέλω να ρωτήσω. Έχουμε αυτό το δεδομένο και αυτό που χτυπάμε και εμείς σήμερα στα δελτία ειδήσεων, ότι ο Κοστέλο της Κομισιόν είπε ότι το Δούνο του έχει πάψει να ζητάει πράγματα πέρα των συμφωνηθέντων. Αυτό έγινε στη συνάντηση. Ναι, χθες με τον Τσίπρα. Με την ομάδα εργασίας του Ευρωκοινοβουλίου. Ακριβώς. Είναι ένα στοιχείο όμως πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια δήλωση, μια δημόσια δήλωση. Και ουσιαστικά είναι το πράσινο φως από θεσμούς και Ευρωβουλή για να κλείσει συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους. Κλείνω με την ερώτηση. Ο κ. Μητσοτάκης προχθές στη Βουλή, ενώ δεν μίλησε καθόλου για τα μπακέρα, για να μην έρθω σε αυτό, ζήτησε εκλογές μαζί με την κυρία Γεννηματά. Μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, στο σημείο όπου πάει η χώρα να υπογράψει και με θετικό πρόσημο να ξεκινήσει η αξιολόγηση, δηλαδή να τελειώσει η αξιολόγηση, να ξεκινήσει το θέμα του χρέους, να ξεκινήσει να κινείται εκεί. Ο κ. Μητσοτάκης το πιστεύει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην προχωρή συζήτηση στη Βουλή αρκετά πράγματα δεν... υπήρχε ένα κλίμα μάλλον ελαχνότητας ακόμη και για το βάρος αυτού του θέματος και το συνέμει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και την διαφθορά και διαφθορική. Εντάξει, πάω στο τελευταίο γιατί... υπήρχε μια ελαχνότητας. Και με την ίδια ελαχνότητα πετάξει νομίζω και ο Μητσοτάκης των περιεκλογών και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια τακτική βιασύνη, μια τακτικιστική βιασύνη να την πω έτσι, αλλά αυτό
αυτό είναι όμως σε αφορά των ίδιων. Να με ρώτησαν και διπλωμάτες, τους είπα εσείς τι λέτε. Δεν νομίζω να βγαίνει. Λέω εντάξει, αυτό αν το νομίζετε. Έτσι είναι. Μάλιστα. Μένω εδώ. Κύριε Ξηδάκη, καλή σας ημέρα από τη Ρόδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα από όλους μας εδώ. Καλημέρα σε όλους.